Τώρα που έχουμε κάνει εγκατάσταση τα εργαλεία που χρειαζόμαστε, μπορούμε να δημιουργήσουμε την πρώτη μας εφαρμογή σε Windows Phone 8. Αρχικά θα δημιουργήσουμε ένα νέο έργο, Windows Phone Application, χρησιμοποιώντας το Visual Studio. Θα κάνουμε μερικές απλές αλλαγές, όπως η απομάκρυνση των σχολείων, η προσθήκη Media Control, η προσθήκη ενός Button Control και θα τα διαμορφώσουμε. Επίσης θα γράψουμε ένα Event Handler που θα ανταποκρίνεται στο Event Click του Button. Στο Button Event Handler Click θα παίξουμε ένα αρχείο ήχου WAV. Ας ελπίσουμε ότι κάποια από τα βασικά βήματα, όπως η δημιουργία νέων έργων, προσθέτοντας νέα αρχεία και ούτω καθεξής, είναι ήδη γνωστά σε εσάς από προσωπική εμπειρία. Τώρα, αν κάτι είναι άγνωστο, μπορείτε, αν θέλετε, να επανεξετάσετε την C#. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Ας πάμε στο File, New Project. Στο New Project Dialog θα θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το C# Templates. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στα templates του έργου του Windows Phone. Επιλέξτε το Template Project Windows Phone App. Θα το μετονομάσουμε σε Pet Sounds. Πατάμε OK. Μπορείτε να δείτε το παρακάτω παράθυρο διαλόγου. Δεδομένου ότι αυτή η σειρά έχει μόνο στόχο το Operating System του Windows Phone 8, επιλέγουμε αυτήν την επιλογή. Απλά ξέρω ότι μπορείτε να δημιουργήσετε εφαρμογές που στοχεύουν στις προηγούμενες εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος των Windows Phone στο Visual Studio. Αν θέλετε να επεκτείνετε τις εφαρμογές σας για να φτάνουν στους ιδιοκτήτες των παλιότερων συσκευών Windows Phone. Τώρα μετά από λίγο το νέο έργο θα δημιουργηθεί και θα φορτωθεί στην design περιοχή. Σημειώστε ότι αυτές οι οθόνες ονομάζονται σελίδες όπως και στο mainpage.xaml. Στην πρώτη μας εφαρμογή θα δουλέψουμε μόνο με μία σελίδα, αλλά και σε άλλες εφαρμογές θα προσθέσουμε σελίδες για να περιηγηθούμε ανάμεσά τους. Θα υποθέσω ότι δεν έχετε ξαναδουλέψει με ένα Windows Phone Project Template πριν. Θα δείτε το mainpage.xaml να φορτώνεται στο Visual Designer. Στα αριστερά θα δείτε το Visual Designer. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε ως κύριο μέσο για την τοποθέτηση και την προσθήκη ελέγχων για τα Windows Phone Applications σας. Εγώ τα χρησιμοποιώ κυρίως σαν feedback για το τι κάνω. Λοιπόν, θα διαμορφώσουμε λίγο την οθόνη μας, λίγο το zoom. Ωραία. Εγώ συνήθως γράφω όλα τα XAML με το χέρι. Οι αλλαγές που κάνω στον κώδικα μου θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο Visual Designer, όπως να συμβαίνει και το αντίστροφο. Πρόκειται για δύο προοπτικές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν στην ουσία το ίδιο πράγμα ακριβώς. Λοιπόν, υπάρχει ένας αριθμός εργαλείων μεταξύ των panel, όπως θα δείτε. Μην διστάσετε να πειραματιστείτε, είναι αυτονόητο και θα λάβετε μια στιγμή μαζί τους και θα κατανοήσετε τη χρήση τους. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν είναι ακόμα για το μάθημά μας, θέλω να προχωρήσουμε μπροστά. Στο παράθυρο XAML, θέλω να αφαιρέσω δύο μεγάλα comment passages, έτσι ώστε να είναι πιο εύκολο να πλοηγηθείτε στο XAML. Αυτό που θέλω να κάνω είναι να δείτε ό,τι βλέπετε
την αρρύθμιση των γραμμών στο Visual Studio, θα πάμε Tools, Options, στο Text Editor και θα αλλάξουμε δύο πράγματα. Στο C Sharp το Line Numbers να είναι τικαρισμένο και μετά θα πάμε στο XAML του Text Editor και σιγουρευόμαστε ότι το Line Numbers είναι επιλεγμένο και εδώ και μετά πατάμε OK. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπετε αυτό που βλέπω. Μπορείτε να διαγράψετε με ασφάλεια αυτά τα σχόλια. Τα σχόλια ξεκινάνε με το άνοιγμα εδώ, τη χρησιμοποίηση αυτών που βλέπετε και κλείνουνε στο τέλος. Οπότε θα επιλέξουμε την περιοχή με τα σχόλια και θα πατήσουμε Delete, θα σβήσουμε επίσης και κάποια κενά και θα κάνουμε και το ίδιο και εδώ. Επιλέγουμε όλα τα σχόλια που είναι πράσινα διότι είναι εύκολα αναγνωρίσιμα. Το επόμενο που θα κάνουμε είναι να δουλέψουμε σε αυτήν την περιοχή ξεκινώντας από τη γραμμή 29 μεταξύ του ανοίγματος και κλεισίματος των grid elements. Αυτό που θα μας επιτρέψει να κάνουμε αλλαγές σε αυτό το content panel της επιφάνειας του χρήστη. Υπάρχει ακόμα ένας τίτλος, αν το επιλέξουμε, θα δούμε ότι η επιλογή γίνεται εδώ στη γραμμή 25. Μπορούμε να τον αλλάξουμε αν θέλουμε και το όνομά του επίσης που είναι στη γραμμή 26. Τώρα θα προσθέσουμε κώδικα XAML μεταξύ των grid elements. Θα προσθέσουμε τη λέξη button όπως ξέρουμε από την HTML και μόλις κλείσω την παρένθεση θα δείτε ότι το Visual Studio εμφανίζει αυτόματα το κλείσιμο του button. Θα γράψω quack και θα δείτε αριστερά ότι εμφανίστηκε ένα πλαίσιο με το quack μέσα του. Αυτό που θα κάνω είναι να επεξεργαστώ την διάμετρο του button. Θα πάω στο πρώτο button element και θα γράψω ύψος ίσον με 200. Θα πατήσω enter μετά τον αριθμό και πριν το κλείσιμο για να είναι πιο ευανάγνωστα τα elements για μένα τουλάχιστον. Θα βάλουμε και το πλάτος ίσον με 200 τώρα θα δείτε ότι το κουμπί μας άλλαξε και έγινε 200 pixels ύψος και πλάτος. Ας περάσουμε το button control στην άνω αριστερή γωνία της σελίδας κάτω από τον τίτλο της σελίδας και να κάνουμε το χρώμα του φόντου κόκκινο. Ακόμη ένα πράγμα, θα του δώσω όνομα όπως Play Audio Button. Το επόμενο που θα κάνω είναι να ορίσω οριζόντια παραμόρφωση ίσον αριστερά και την κάθετη ίσον πάνω και τέλος θα επιλέξω φόντο κόκκινο. Έδωσα επίσης το button control ένα όνομα έτσι ώστε να μπορώ να παραπέμψω εκεί στη C#. Η δόση ονομάτων είναι προαιρετική, μόνο όταν χρειάζεστε στην C#. Ξέρω ότι θα θέλατε να αποκτήσετε πρόσβαση στο button αργότερα, έτσι δίνω ένα προγραμματιστικό όνομα τώρα. Ενημερώνεται ο Visual Designer
για να δείξει την επίδραση των αλλαγών μας. Αυτό είναι ένα σπουδαίο ξεκίνημα. Μπορείτε να δείτε ότι μπορούμε να χειριστούμε τις οπτικές ιδιότητες των αντικειμένων στη σελίδα μας του Windows Phone θέτοντας attributes. Θα πάω στο κλείσιμο του element button. Θα γράψω media element name, he is on name. Θα μιλήσω σε επόμενο βίντεο για αυτό και θα γράψω quack media element και θα ορίσουμε το source ίσον με κενό, τίποτα, και θα χρησιμοποιήσω διαφορετικό στυλ σύνταξη αυτή τη φορά και αντί να γράψω slash media element για κλείσιμο θα χρησιμοποιήσω το ανοιχτό bracket με το slash κλειστό για να κλείσει την XAML. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε επιπλέον κενά στις γραμμές κώδικα XAML και δεν θα βλάψει τίποτα. Όπως θα μάθετε αργότερα, το Visual Studio αυτόματα σε αυτήν την περίπτωση αναγνωρίζει τον κώδικα και δεν θα επηρεαστεί από τον τρόπο αυτό και έτσι θα αποδίδεται στη σελίδα. Επίσης δεν έχω ορίσει το source attribute του media element ακόμα. Αυτό συμβαίνει γιατί δεν έχω καμία source, δηλαδή elements πολυμέσων, όπως αρχεία ήχου στο έργο μου για να διαλέξω. Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατεβάσει τα assets που συνοδεύουν αυτό το βίντεο. Μπορείτε να τα κατεβάσετε κάτω από το βίντεο. Έχω αποσυμπιέσει το αρχείο σε ένα φάκελο που ονομάζεται σε 9 phone 8 στο φάκελο My Documents. Ο κατάλογος σε 9 phone 8 διαθέτει 3 υποκαταλόγους. Πάμε στο Pet Sounds Assets και θα σύρουμε τον φάκελο Audio στο Project, αλλά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι θα πάει σωστά. Αν μεγαλώσουμε τα assets θα δούμε τι περιέχει μέσα, ότι περιέχει φακέλους. Τώρα θα σύρουμε τον φάκελο και θα δούμε ότι επικολλήθηκε σωστά αφού εμφανίζει τον φάκελο audio και υπάρχει υποφάκελος μέσα animals που έχει κάποια WAV αρχεία που είναι ήχη για την εφαρμογή μας. Θέλω να έχω πρόσβαση σε ένα συγκεκριμένο αρχείο. Αυτό θα είναι το duck.wav. Θα το προσθέσω σαν τιμή για το source attribute στο media element XAML element. Θα πάμε στο source και θα βάλουμε slash assets slash audio slash animals slash duck.wav. Θα προσθέσουμε και κάποια attributes. Επίσης θέτουμε το volume ίσον 1 και autoplay ίσον false. Καταρχάς παρατηρούμε ότι έχω προσθέσει την πλήρη διαδρομή του υποφακέλου σε σχέση με το αρχείο mainpage.xaml, η οποία ζει στο root το κατάλογο του έργου. Λοιπόν, έθεσα, όπως βλέπετε, είναι μέσα σωστά. Λοιπόν, έθεσα ένταση στο 1, το οποίο σημαίνει ότι είναι η δυνατότερη τιμή που μπορούμε να δώσουμε. Πολλές ρυθμίσεις στην XAML είναι 0.0 για το μικρότερο και 1.0 για τη μεγαλύτερη τιμή, με 0.5 κάπου στο ενδιάμεσο. Οι περισσότερες από αυτές τις τιμές είναι σε Sharp Data Type Double.
Τέλος, μπορώ να ρυθμίσω το autoplay να αποδίδεται σε false. Αν το ορίσετε σε true, το αρχείο ήχου duck.wav θα παίξει αμέσως όταν η εφαρμογή φορτώνεται. Αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε. Θέλουμε να προκαλέσουμε το αρχείο WAV για να παίξει όταν κάνω κλικ στο button quack. Θα γράψω κώδικα για να ολοκληρωθεί και το στο element button XAML. Εγώ θα προσθέσω το click is on attribute. Το Visual Studio IntelliSense Future μου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσω ένα νέο event handler. Αφού βεβαιωθείτε ότι η επιλογή είναι επισημασμένη, θα χτυπήσετε το πλήκτρο Enter στο πληκτρολόγιο για να δημιουργήσετε ένα όνομα για το New Event Handler. Θέλω να γράψω κώδικα που θα εκτελεστεί όταν κάποιος κάνει κλικ στο button, γι' αυτό θα ήθελα να προηγηθείτε με τη μέθοδο Play Audio Button Click και να γράψουν κώδικα σε Sharp εκεί. Κάντε κλικ οπουδήποτε στη γραμμή του κώδικα και επιλέξτε πλοηγηθείτε στο Event Handler από το μενού. Αυτό ανοίγει ένα αρχείο που ονομάζεται mainpage.xaml.cs, τον κύριο χώρο του Visual Studio. Εάν είστε νέοι στη δημιουργία των Windows, Web, Visual Studio, αρκεί να συνειδητοποιήσουμε ότι υπάρχουν δύο μέρη σε αυτές τις σελίδες που δημιουργούμε. Το XAML και το Design View μας επιτρέπει να γράφουμε declarative code XAML. Η σχετική προβολή κώδικα το αρχείο .cs δηλαδή μας επιτρέπει να καθοριστεί η συμπεριφορά της C Sharp. Αυτά είναι δύο μισά της ίδιας έννοιας. Περισσότερα για αυτό αργότερα. Στο Visual Studio ο κέρσορας θα πρέπει να βρίσκεται ανάμεσα στο άνοιγμα και το κλείσιμο των curly braces για την Play Audio Buttons κάτω παύλα click μέθοδο. Δεδομένου ότι αυτό το μπλοκ κώδικα θα εκτελεστεί κάθε φορά που κάποιος πατάει το button quack στο phone, πρέπει να προκαλέσετε την Media Element να παίξει τον ήχο που θέσαμε στο source attribute, δηλαδή το αρχείο quack.wav. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Media Element quack, Media Element, να έχουν πρόσβαση μέσω προγραμματισμού. Θέλω να καλέσω τη μέθοδο play για να δώσει το ένασμα για την αναπαραγωγή της source. Με άλλα λόγια, το αρχείο quack.wav. Τώρα ας δοκιμάσουμε και την εφαρμογή. Και πάλι αυτά θα πρέπει να είναι γνωστά σε εσάς. Θα εκτελέσετε την εφαρμογή σε λειτουργία debug και έτσι με τον ίδιο τρόπο που θα τρέχει εφαρμογές κονσόλας που δημιουργήσαμε στην σειρά C Sharp Fundamental Series. Είτε χρησιμοποιώντας το κουμπί αναπαραγωγής είτε πατώντας το F5 εκτελείται το πρόγραμμα. Αυτό που βλέπετε είναι το επόμενο Phone Emulator των Windows. Είναι μια εικονική μηχανή που εκτελεί το Windows Phone 8 λειτουργικό σύστημα. Με άλλα λόγια, το λειτουργικό σύστημα νομίζει ότι πράγματι εκτελείται σε μια φυσική συσκευή τηλεφώνου, ωστόσο είναι εικονική. Με την έννοια ότι η Microsoft δημιούργησε το λογισμικό που μιμείται το υλικό του κινητού μας. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Phone Emulator εκτενώς σε αυτή τη σειρά, που είναι πιο εύκολο από ότι η ανάπτυξη με δοκιμές σε ένα φυσικό κινητό κάθε φορά που θέλουμε να ελέγξουμε τον κώδικα που έχουμε γράψει ή μία αλλαγή που έχουμε κάνει. Θα μάθετε περισσότερα για τα attributes του Emulator Phone σε αυτήν τη σειρά. Χρησιμοποιήστε τώρα το ποντίκι σας για την προσομοίωση, χρησιμοποιώντας το δάχτυλό σας για να αγγίξετε την οθόνη του τηλεφώνου. Θα κάνουμε κλικ στο
λοιπά τον Quack. Αν ο υπολογιστής σας έχει ρυθμιστεί για να ακούσετε τον ήχο, θα τον ακούσετε. Για να σταματήσετε το debugging της application, κάνετε κλικ στο κόκκινο τετράγωνο στη γραμμή εργαλειών. Για να ανακεφαλαιώσουμε γρήγορα, σε μόλις ένα μάθημα έχουμε δημιουργήσει μια απλή εφαρμογή ήχου. Μάθαμε πώς να δημιουργούμε ένα έργο του Windows Phone με την τροποποίηση του Declarative Code XAML για να προσθέσετε και να διαμορφώσετε τους ελέγχους. Μάθαμε πώς να προσθέτετε elements για το έργο και αναφορά τους στον κώδικά μας και πώς μπορείτε να προσθέσετε event handler για να απαντήσει σε ορισμένα events που ενεργοποιούνται από τον τελικό χρήστη. Μάθαμε πώς η mainpage.xaml και η mainpage.xaml.cs σχετίζονται. Θα μάθουμε περισσότερα για αυτό στο επόμενο μάθημα βέβαια. Μάθαμε πώς να ενεργοποιήσετε τις μεθόδους των ελέγχων για την αναπαραγωγή του ήχου όταν ένας χρήστης πατάει το button. Τέλος, μάθαμε για το Phone Emulator Windows ως ένα μέσο για τον έλεγχο των εφαρμογών μας σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά να πούμε. Αν είστε νέοι στην XAML, είναι πραγματικά σημαντικό για εσάς να έχετε μια σταθερή βάση με αυτό, έτσι ώστε στο επόμενο μάθημα να μιλήσω για τα attributes των XAML και να δημιουργήσουμε σε αυτά, σε όλο το υπόλοιπο αυτής της σειράς. Όπως είπα και στην αρχή, στα μαθήματα θα μάθετε εδώ να μεταφέρετε πάνω σε όλα τα applications που χρησιμοποιούν XAML, όπως οι εφαρμογές των Windows Presentation Foundation και το Windows Store.